Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, είμαστε μαζί σας και σήμερα στη συντροφιά μας να μιλήσουμε πάλι για κάποιο θέμα που μας αφορά. Είμαστε αγωνιζόμενοι αμαρτωλοί. Μην περάσει κανένας από το μυαλό ότι δεν είναι αμαρτωλός, ό,τι και καλό να έχει κάνει. Διότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Είμαστε αμαρτωλοί αγωνιζόμενοι, οι οποίοι προσπαθούμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό μας συμβουλεύει και ο Θεός να κάνουμε σε κάθε προσευχή. Ζητάτε, λέει, τη Βασιλεία πρώτα και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Σε μια περιοδία που είχε κάνει ο Χριστός, βρέθηκε στη γη Χανάν, όπως λέγανε. Αυτή η γη Χανάν δεν κατοικείται από Ισραηλίτες, αλλά από αλλόθρησκους, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι δεν πίστευαν στον Θεό του Αβραάμ, του Ιακώβ κλπ. Τότε αυτόν τον Θεό είχανε, αυτόν πιστεύανε, αλλά πίστευαν σε αλλότριους θεούς. Και όπως ήταν ήθιστε τότε, τους έλεγαν ειδωλολάτρες. Είτε Έλληνες, είτε Σκύθες κλπ. Είχαν πάρει όλη την ονομασία ειδωλολάτρες. Οι Ισραηλίτες τους είχαν όλους για ειδωλολάτρες. Ανεξάρτητα τώρα την ποιότητα του κάθε λαού και όλα αυτά που έχουμε πει, γιατί οι Έλληνες είχαν βρει τον αληθινό Θεό και μιλήσανε για μονοθεϊσμό, οι μεγάλοι σοφοί, αλλά τέλος πάντων έτσι ήταν. Εκεί βρέθηκε μια γυναίκα η οποία ήταν Χαναναία, από τη γη Χανάν. Και ο Χριστός την συνάντησε. Εκείνη του φώναξε στην περιοδία αυτή που είχε πάει και τον παρακάλεσε για την κόρη της που ήταν δαιμονισμένη. Ο Χριστός στην αρχή δεν της απάντησε. Εκείνη επέμενε. Στο τέλος της είπε ότι εγώ δεν είμαι απεσταλμένος για άλλους εκτός από τα πρόβατα του απολολότα, τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Θέλω να πει ότι δεν επεκτείνομαι και στους άλλους λαούς. Πράγμα που δεν ήταν. Γιατί ο Χριστός ήρθε για όλο τον κόσμο, έτσι, όπως ξέρω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ. Οι μαθητές του Χριστού περίμεναν να δουν την αντίδραση του δασκάλου. Τι θα κάνει με αυτήν την ξένη γυναίκα, ας πούμε. Τότε της είπε λοιπόν ότι δεν ήρθα εγώ για σας, αλλά ήρθα για το Ισραήλ. Εκείνη έπεσε στα πόδια του μετά από αυτό. Τον προσκύνησε και του είπε, Κύριε, βοήθησέ με. Και τότε ο Χριστός της είπε, δεν είναι καλό να παίρνω την τροφή από το στόμα των παιδιών μου και να τη δίνω στα σκυλάκια. Με λίγα λόγια την περιφρόνησε και την είπε σκυλάκι. Αυτή όμως δεν έχασε καιρό και τι του απάντησε. Ναι Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από τα τραπέζια των πλουσίων. Και τότε ο Χριστός αναφώνησε και είπε «Ω γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου. Ας γίνει καλά η κόρη σου, να τη φύγει το δαιμόνιο». Και εκείνη τη στιγμή έφυγε το δαιμόνιο από την κόρη της, διότι η πίστη της ήταν πολύ μεγάλη και έγινε το θέλημά της. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν η θυγατέρα της απαλλάχθηκε από το δαιμόνιο που ήταν. Πολλές φορές το Ευαγγέλιο μας μιλάει για δαιμονισμένους ανθρώπους και να ξέρετε ότι σήμερα οι ψυχίατροι δεν τα δέχονται αυτά, αλλά δεν μπορεί να μην είναι αλήθεια εφόσον τα λέει ο Χριστός. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα τους δαιμόνιο και είναι ανάγκη να προσέξουν τι κάνουν στη ζωή τους και να με πολύ προσευχή, λέει, και νηστεία φεύγει το δαιμόνιο. Ο Χριστός ήρθε για όλο τον κόσμο, αλλά έδωσε προτεραιότητα βέβαια στους Ισραηλίτες, στην πατρίδα του. Ίσως και να μην το ήθελε τότε ο κόσμος του Ισραήλ.
οι μαθητές να μην μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Ο Μεσσίας να πάει και σε άλλες χώρες, δηλαδή να διδάξει και αλλού ή να απεκταθεί και αλλού ή να ζητήσει να τον ακολουθήσουν και άλλοι. Βεβαίως, αφού αλλάζει την πίστη των ανθρώπων και την κάνει θεϊκή, την κάνει Αγία Τριάδα, πίστη στην Αγία Τριάδα και πίστη στη θεότητά του, γιατί να μην το πάρουν αυτό το προνόμιο και να σωθούν όλοι οι άνθρωποι της γης, όπως και έγινε στο μέλλον δηλαδή. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Έχουμε το περιστατικό του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος προφήτης Ισαΐας πολέμησε τους δαίμονες στο πρόσωπο εκείνων των ανθρώπων που λεγόντουσαν ιερείς του Βάαλ. Δυστυχώς, οι παλατιανοί είχαν προσχωρήσει στην αυτήν, όπως συνήθως γίνεται. Πρώτοι προσχωρούν στις αιρέσεις και σε αυτά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Και σήμερα έχουμε τα αυτά παραδείγματα. Άκουγα κάποτε τον Μαρκεζίνη, έναν πρωθυπουργό για λίγο καιρό στην Ελλάδα, που είπε ότι καλέσαμε ένα μάγο, λέει, ισχυρό medium, λέει, από την Αραβία, για να έρθει να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση έχουμε. Α, έτσι, Καλείς δηλαδή το σατανά, Κύριε, για να σου πει, δεν ξέρεις τι θα σε καταστρέψει στο τέλος. Και καταστράφηκαν. Οι μαθητές δεν μπορούσαν λοιπόν να το καταλάβουν αυτό, αλλά ο προφήτης Ισαΐας είχε κάνει μεγάλη δουλειά στο Ισραήλ. Όταν έδιωξε όλη αυτή τη φάρα των προφητών του Βάαλ, τους κάλεσε σε μια σύναξη μαζί με τον βασιλιά να παρακολουθεί, γιατί και ο βασιλιάς είχε ενδιασμούς αν είναι ή δεν είναι. Η γυναίκα του έφταιγε, η Ιζαβέλ που τη λένε εκεί. Η Ιζαβέλ τη λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η θεασότης, αυτή έκανε όλο το... Αυτή είχε μαζέψει εκείνους τους 200 προφήτες, οι οποίοι έδιναν στους Ισραηλίτες λανθασμένες πληροφορίες περί Θεού κλπ. Ήταν δαιμονισμένοι άνθρωποι, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ο Ηλίας, λοιπόν, πήρε απόφαση και έδωσε τη μάχη. Τη μάχη μέχρι τέλους. Ή πεθαίνουμε ή τους διώχνουμε. Τους κάλεσε λοιπόν και τους είπε ότι θα κάνετε προσευχή εσείς πρώτα για να βρέξει, είχε να βρέξει 2 χρόνια για να βρέξει. Και αν σας ακούσει ο Βάαλ, ο φίλος και ο Θεός σας ο Βάαλ και βρέξει, τότε εγώ θα γίνω κι εγώ προσκυνητής του Βάαλ. Αν όμως δεν σας ακούσει, να φύγετε από τη μέση να προσευχηθώ εγώ. Και αν με ακούσει εμένα ο Θεός ο δικός μου, ο Θεός του Ισραήλ, των πατέρων μας, του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβου, τότε λέγανε έτσι, τον λέγανε το Θεό, Ιαχβέ, πατέρα τους. Τότε θα φύγετε εσείς από τη μέση. Δεχτήκανε λοιπόν και άρχισαν και κάνανε πρώτοι αυτοί προσευχές, κάνανε 2-3 ώρες, τίποτα. Λέει, τώρα είναι η σειρά μου, λέει ο προφήτης Ηλίας. Άρχισε να προσεύχεται και κατέβηκε ένας κεραυνός και έπεσε επάνω στο σφάγιο, γιατί είχαν 2 σφάγια να τα κάνουν ολοκαύτωμα και άρπαξαν τα ξύλα και κάηκαν και έγινε χαμός, γιατί ο λαός κατάλαβε ότι αυτού είναι η προσευχή, έπιασε, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Ο Θεός του Ηλία δηλαδή. Καταντροπιαστήκανε αυτοί και όχι μόνο αυτό, τους πιάσανε και τους φάξανε ο κόσμος. Διότι αυτοί ταλαιπωρούσαν όλο το Ισραήλ. Τους άκησε μια μεγάλη τιμωρία. Είχαν αλλάξει τη θρησκεία ολόκληρου του λαού και τιμωρηθήκανε αρκούντος. Αυτά λοιπόν έκανε τότε με την πίστη, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό ο Ηλίας. Εδώ η γυναίκα με την πίστη της έκανε καλά την κόρη της. Βλέπουμε η μεσητεία της μάνας πόση αξία έχει. Και η Παναγία που είναι η μάνα μας έχει μεγάλη αξία η μεσητεία της. Μεγάλη αξία έχει η μεσητεία της μάνας. Έφυγε ο δαίμονας από την κόρη της
Και επίσης μας διδάσκει αυτό ότι την επιμονή στην προσευχή, αυτή επέμενε, την έδιωχνε ο Χριστός, της έλεγε ότι είναι σκυλάκι, την πρόσβαλε. Αυτή όμως έπεσε στα πόδια του και του είπε, Κύριε, και τα σκυλάκια κάτι τρώνε, δώσε μου και εμένα ό,τι τρώνε τα σκυλάκια. Και τότε αναφώνησε ο Χριστός, ω μεγάλη είναι η πίστη σου γυναίκα, την εδοκίμαζε δηλαδή, για να δουν και οι άλλοι πώς είναι αυτοί που πιστεύουν και τι προσπάθεια κάνουν. Πώς πιστεύουν οι άτομα. Αυτή πίστευε πραγματικά δυνατά και ψυχικά και με συνέστημα και με καρδιά και με ψυχή. Γι' αυτό και ανοίξε και αντέστρεψε τη θέληση του Χριστού. Βέβαια ο Χριστός το ήξερε και ίσως σαν Θεός να ήξερε και το αποτέλεσμα που θα γίνει. Αλλά ήθελε να διδάξει και τους άλλους πώς είναι η πίστη των ανθρώπων, τι δύναμη έχει η πίστη των ανθρώπων, τι δύναμη είχε η πίστη αυτής της γυναίκας. Η μάνα, όπως ξέρουμε, κάνει τα πάντα για το παιδί της. Η μάνα πέφτει στο στόμα του λιονταριού για το παιδί της. Δεν είναι λίγες οι γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει επάνω στο αυτοκίνητο για να χτυπήσουν, αν βλέπουν το παιδί του στον δρόμο πάνω στο αυτοκίνητο και έρχεται το αυτοκίνητο να το σκοτώσει, το πετάνε στην άκρη το παιδί και σκοτώνονται αυτές. Έχουν θυσία η μάνα, έχουν μεγάλη θυσία η μάνα έχει. Γιατί αγαπάει με τρόπο πρωτοφανή, ας πούμε, της μάνας, η αγάπη είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη. Λοιπόν, χρειάζεται και επιμονή στην προσευχή. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: Προσευχόμουν τρεις φορές για να μου πάρει ο Θεός αυτό το σκόλοπα, λέει, που είχα στη σάρκα μου. Κάτι είχε, το οποίο δεν διευκρινίστηκε και δεν ξέρει κανείς τι εννοούσε με το σκόλοπα. Ένα αγκάθι, λέει, είχα στη σάρκα μου και προσευχήθηκα στο Θεό τρεις φορές να μου το πάρει και ο Θεός μου είπε: Σου αρκεί η χάρη μου. Αυτό θα το έχεις. Δηλαδή, κράτα το αυτό για ταπείνωση και συνέχισε το έργο σου, γιατί εγώ σου έχω δώσει τόση χάρη που δεν μπορεί να μην ζητάς και άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Θεός ξέρει τι κάνει, παίρνει αυτή την ασθένεια ή αυτό το πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος και σε άλλες περιπτώσεις το αφήνει. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες έχουν αγάπη, αλλά δεν έχουν σοφία, δεν έχουν διάκριση δηλαδή. Αυτές οι γυναίκες καταστρέφουν συνήθως τα παιδιά τους. Τα παιδιά που πηγαίνουν στα ναρκωτικά είναι παιδιά γυναικών οι οποίες δεν έχουν διάκριση. Αδιάκριτα δίνουν τα πάντα στα παιδιά τους, λες και είναι μεγάλοι πρίγκιπες, και όταν τα παιδιά βγουν στον κόσμο, βλέπουν ότι ο κόσμος είναι άλλος από αυτούς που παρουσιάζει η μαμά τους. Και πέφτουν από τα σύννεφα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτή η αγάπη είναι η αγάπη δίχως φρόνηση. Άφρον αγάπη. Συναισθηματική μεν, βαθιά αγάπη, μητρική αγάπη, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με φρόνηση. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι η διάκριση, η φρόνηση δηλαδή, η διάκριση να διακρίνεις τα πράγματα, είναι πιο μεγάλη αρετή. Μαζί με την αγάπη πρέπει να υπάρχει και η φρόνηση, γιατί μετά, ναι μεν αγαπάς το παιδί, αλλά μπορεί να το κάνεις να το καταστρέψεις. Υπάρχουν λοιπόν μάνες που αγαπάνε, αλλά δεν είναι διακριτικές. Και έτσι καταστρέφουν τα παιδιά τους. Ταπείνωση λοιπόν έδειξε η Χαλανέα. Έγινε χαλή να την πατήσω. Δύο φορές έπεσε στα πόδια του. Την πρώτη που τον παρακάλεσε για την κόρη της και τη δεύτερη που του είπε του Χριστού, ας είμαι σκυλάκι, δώσε μου κάτι και εμένα, ναι, κάτι και εμένα, δώσε όπως δίνει στα σκυλάκια οι κύριοι τους όταν τεινάζουν το τραπεζομάντιλο και πέφτουν τα ψίχουλα, πάνε τα σκυλάκια και τα μαζεύουν. Αυτή την ταπείνωση να είχαμε κι εμείς, θα ήταν μεγάλο πράγμα στη ζωή μας. Να έχουμε την ταπείνωση της Χαλανέας, η οποία με αυτόν τον τρόπο νίκησε και έγινε το θέλημά της. Η κόρη της απαλλάχθηκε από τα δαιμόνια. Θα ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή μας, υπάρχουν και άνθρωποι δαιμονισμένοι, που ο Σατανάς τους έχει κυριολεκτικά μπει στην προσωπικότητά τους και τους κάνει ρομπότ, δηλαδή δεν έχουν δικιά τους θέληση, τους παίρνει για τη θέληση. Βέβαια αυτά είναι μερικές φορές και οι ίδιοι με αυτά που κάνουν, γιατί πολλοί από αυτούς είναι medium, είναι αστρολόγοι, είναι μάγοι κλπ. Συνήθως οι μάγοι την παθαίνουν αυτοί και οι μάγισσες. Στο τέλος χάνουν τη θέλησή τους και έχουν τη θέληση του Σατανά, γι' αυτό τους βλέπεις και κάνουν παράξενα και φοβερά πράγματα στη ζωή τους, ας πούμε. Λοιπόν, επιμονή στην προσευχή και σε άλλη περίπτωση ο Χριστός είπε «Με νηστεία και προσευχή φεύγουν αυτά τα δαιμόνια». Ας τα έχουμε υπόψη μας,
ότι είναι οι μεγάλες αλήθειες του Κυρίου, τις οποίες έχει εκφράσει στο Ευαγγέλιο, και να διαβάζουμε λίγο Ευαγγέλιο κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα μια σελίδα. Μια σελίδα κάθε δεύτερη μέρα. Σε δύο μήνες θα έχουμε τελειώσει ένα Ευαγγέλιο. Και άμα τελειώσει ένα Ευαγγέλιο, είναι σαν να ξέρεις όλη την Καινή Διαθήκη. Αλήθεια. Γιατί και επαναλαμβάνονται τα πράγματα μέσα στο Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο είναι μεγάλο πράγμα να το διαβάσει, να το καταλάβει, να το εννοήσει, να το βάλει, να το ενστερνιστεί, να το βάλει μέσα στην ψυχή του αυτό, να το πιστέψει και να το μπορεί να το αναπαράγει ανά πάσα στιγμή στη διάνοιά του, αλλά μπορεί να πει και δύο κουβέντες στους άλλους. Μέχρι εδώ λοιπόν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε. Θα τα ξαναβούμε σε άλλη μας εκπομπή. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Χαίρετε, Κύριε, με τη χαρά του Κυρίου.